Εύχομαι να έχετε να μας πείτε ευχάριστα, διότι θα ξεκινήσουμε τα προβλήματα της ζωής και της κοινωνίας και της τσέπης. Αναφέρομαι στις ανατιμήσεις στο ράφι, κύριε Υπουργέ. Βλέπετε ότι δεν έχει σταματημόλη αυτή η κούρσα ανόδου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι προτίθεστε να κάνετε, πώς μπορεί να σταματήσει όλο αυτό το κακό? Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων αυτών οφείλεται, όπως ξέρουμε, στο κόστος παραγωγής, αλλά οφείλεται κατά βάση και στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι αποτελεί σημαντικό τμήμα του κόστου παραγωγής. Θεωρώ ότι με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία από τον επόμενο μήνα ουσιαστικά θα αρχίσει να την βλέπουμε να υλοποιείται και θα έχουμε μεγάλο περιορισμό πλέον στην αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ουσιαστικά στο 80-90% της αύξησης θα απορροφάται. Νομίζω ότι θα μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποκλιμάκωσης και των τιμών σε πολλά από τα προϊόντα. Ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι συγκρατημένες οι τιμές σε σχέση με ό,τι βλέπαμε 3 μήνες πριν. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, ίσα-ίσα που φαίνεται είναι η αλήθεια, αλλά εγώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα και με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μετά θα μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Λέτε δηλαδή ότι και μετά την αναστολή της ρίζας αναπροσαρμογής και μετά από την νέα πολιτική για την ενέργεια θα δούμε αποτελέσματα και στο ράφι και ο παραγωγός θα δει διαφορά και ο καταναλωτής. Ακριβώς. Μεγάλο κόστος παραγωγής, μεγάλο κόστος στη μεταφορά των προϊόντων, μεγάλο κόστος στην αποθήκευση ειδικά των προϊόντων, είναι η ενέργεια. Το συντομότερο, να το δούμε το συντομότερο. Θα περάσει, κύριε Υπουργέ, όμως το ράφι, διότι βλέπουμε πάρα πολλές φορές να μειώνεται κάτι και οι τιμές εκεί που έχουν πάει στα ύψη να μην πέφτουν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς μπορείτε να πατάξετε και τα φαινόμενα θέμη του ανταγωνισμού ή κερδοσκοπίας, διότι προφανώς υπάρχουν και τέτοια. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοια. Γίνονται συνεχείς έλεγχοι και επιβάλλονται συνεχώς πρόστιμα. Εμείς, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακολουθούμε τα αποθέματα από συγκεκριμένα προϊόντα και βεβαίως το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ξέρετε, παρακολουθεί το ποσοστό κέρδος που υπήρχε 1 Σεπτεμβρίου του 2021 σε σχέση με το ποσοστό κέρδος που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν κάποιοι από τους εμπόρους. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Είναι μια συνεχής διαδικασία αυτή αντιμετώπισης, αλλά θεωρώ ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι κομβικό κομμάτι και τα καύσιμα. Αν μπορέσουμε στη συνέχεια και έχουμε και μια σχετική λύση με τα καύσιμα, τότε θα μπορούν να αποκλιμακωθούν και να ελεγχθούν όλα. Υπάρχουν όμως ελλείψεις γενικότερα στην παραγωγή που δημιουργούν πιέσεις και προβλήματα και ανατιμήσεις, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες και από τις ζωοτροφές και από τα λιπάσματα. Δηλαδή συνολικά και η παραγωγή πάσχει. Αν μου επιτρέπετε, ελλείψεις δεν υπάρχουν, απλά είναι πολύ ψηλές οι τιμές δυστυχώς. Είναι πολύ υψηλές οι τιμές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση εδώ και 2 μήνες περίπου. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν βρει και εναλλακτικούς τρόπους και εναλλακτικές αγορές, υποκατάστατα προϊόντα για κάποιες από τις ανάγκες τις οποίες είχαν. Αλλά σίγουρα είναι πολύ αυξημένες αυτές οι τιμές, ιδίως των ζωοτροφών. Εμείς, παρόλο που έχουμε μειώσει το ΦΠΑ στο 6% και οι ζωοτροφές και στα λιπάσματα, προσπαθούμε και συνεχίζουμε να ενισχύουμε με κάθε τρόπο τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και ότι ίσως η βοήθεια της πολιτείας δεν είναι αρκετή. Αλλά το επόμενο διάστημα, και αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, θα μπορέσουν να δοθούν και χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους. Περίπου 100 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί μέχρι τώρα ό,τι δόθηκε ήταν από εθνικούς πόρους, θα μπορέσει να δοθεί στοχευμένα για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας κυρίως, αλλά και των αγροτών. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών ή αφορά όλους τους αγρότες? Όχι, αυτό αφορά όλους τους αγρότες. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών είναι ένα τακτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται και φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Είναι 520 εκατομμύρια έργο, το οποίο δίνει περίπου 40.000 σε κάθε νέο αγρότη για να ξεκινήσει την δραστηριότητά του, την αγροτική. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ και ως σύνολο, αλλά και ως δικαιούμενο ποσό για κάθε έναν από τους ωφελούμενους. Αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν βρει τα ονόματα των πρώτων δικαιούχων, περίπου 13.000. Είναι αυτοί που παίρνουν γύρω στις 40.000 έκαστος. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που τρέχει. Αυτό είναι αυτό που τρέχει. Τα 100 εκατομμύρια είναι έκτακτα, είναι από το αποθεματικό κρίσης, αλλά και από μια άλλη δυνατότητα που δόθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν μέρος από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και να δώσουν τα χρήματα στοχευμένα στον πρωτογενή τομέα. Και πού θα πηγαίνουν, δηλαδή είπατε όχι μόνο κτηνοτρόφους, αλλά και σε τι τομέα? Και πώς? Και πώς θα τα εισπράττουν, δηλαδή για να τα κάνουν τι, ας πούμε, να επιδοτείτε τι? Κοιτάξτε. Προσέχω, είπα ακριβώς την έκφραση μου, λένε στοχευμένες παρεμβάσεις. Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τους κτηνοτρόφους αλλά και για τους αγρότες είναι το κόστος παραγωγής.
Όπως λοιπόν τους ενισχύουμε και σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί καλύπταμε μεγάλο μέρος της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όπως ακριβώς με το πετρέλαιο κίνησης έχουν οι αγρότες μας την έκπτωση 15 λεπτών στο ρεζερβουάρ για όλα τα αγροτικά, στην Αντλία, για όλα τα αγροτικά μηχανήματα. Όπως έχουν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 60 εκατομμυρίων, το οποίο μάλιστα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν θα δοθεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, όπως υπολογίζαμε, αλλά αρχές Αυγούστου. Έτσι ακριβώς θα δοθούν και αυτά τα 100 εκατομμύρια για να τους βοηθήσουν είτε στην αγορά ζωοτροφών είτε σε άλλες. Θα πρέπει να κάνει κάτι κάποιος, κύριε Γεωργαντά, ή θα πηγαίνει αυτόματα σε όλους? Πώς θα είναι? Θα γίνουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες ακριβώς για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Συνήθως στο προηγούμενο πρόγραμμα το 2% πούμε, για παράδειγμα των ενισχύσεων στις ζωοτροφές ήταν όλοι κτηνοτρόφοι. Απλά θα είναι πιο στοχευμένες αυτή τη φορά οι παρεμβάσεις, έτσι ώστε πραγματικά να βοηθηθούν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη. Θα γίνουν ανακοινώσεις το επόμενο δεκαήμερο το αργότερο. Και οι πιο μικροί, ας πούμε, γιατί υπάρχει και ένα θέμα και με τα όρια, με τα ποσοστά και αν θα μπουν στον κόλπο οι περισσότεροι που το έχουν ανάγκη. Όχι, όχι, βεβαίως. Όλοι μας ενδιαφέρουν κατά βάση η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν μοναδικό εισόδημα, το αγροτικό εισόδημα, οι οποίοι παράγουν και οι οποίοι πρέπει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Συνεταιρισμένοι, θα έχουν προτεραιότητα κάποιες κατηγορίες? Τους συνεταιρισμένους, να το ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί εγώ θέλω να πω το εξής. Όσοι είναι μέλη συνεταιρισμών ή μέλη ομάδων παραγωγών ή έχουν συμβολιακή γεωργία σε σχέση με την παραγωγή των προϊόντων τους, με ρύθμιση της κυβέρνησης πριν από ένα μήνα, θα φορολογούνται στο 50% του εισοδήματός τους. Έχουν είναι αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και κίνητρο που δίνεται για όλους αυτούς τους αγρότες μας, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τα συνεργατικά σχήματα και τη συμβολιακή γεωργία και πραγματικά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το καφενείο βεβαίως του χωριού, κάποιοι θα λένε γιατί ο απέναντι και όχι εγώ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και μια άλλη συζήτηση που δεν κάνετε κι εσείς με τους αγρότες. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα διακινούνται μέσω συνεργατικών σχημάτων λίγο κάτω από το 20% των αγροτικών παραγωγών. Στο εξωτερικό το ποσοστό αυτό είναι περίπου στο 65%. Είναι αναγκαίο λοιπόν τα συνεργατικά σχήματα να ενισχυθούν. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα και τις περιόδους κρίσης, να πετύχουν καλύτερες τιμές, να απορροφήσουν καλύτερα το προϊόν. Και να είναι με καλύτερο τρόπο από αυτόν που γινόταν πριν από κάποιες δεκαετίες που δυστυχώς είχαμε αμαρτωλούς συνεταιρισμούς. Ευτυχώς δεν μιλάμε για παρασιτισμό. Ευτυχώς έχουμε και εμείς τη χαρά στην εκπομπή πολλές φορές να φιλοξενούμε συνεταιρισμούς υγιής και αυτό πρέπει να προκριθεί. Δώστε μας τη δυνατότητα, Υπουργέ, να καλημερίσουμε και τον κύριο Τάκη Πεβερέτου. Είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, Συνδέσμου δηλαδή Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με αφορμή και το πρόβλημα που υπάρχει με τη μείωση στο γάλα. Κύριε Πεβερέτε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαυραγάνη, καλημέρα στους τηλεθεατές σας, καλημέρα στον Υπουργό. Είστε μέσα στη μονάδα, καλημέρα, από ό,τι βλέπω. Ναι, είμαι στη μονάδα που διατηρώ μαζί με τα παιδιά μου στην Αργολίδα, στο χωριό Δαλαμανάρα, και τώρα μόλις τελειώσαμε το τάισμα μετά το άρμεγμα και έχουμε ένα περιθώριο να μιλήσουμε. Έτσι, μη σας καθυστερήσουμε λοιπόν πολύ από τη δουλειά σας. Βλέπουμε, κύριε Πεβερέτε, ότι υπάρχει μια μείωση στην παραγωγή του γάλακτος. Έχουμε και μια σχετική κάρτα. Το πρώτο τρίμηνο του 22 σε σχέση με το αντίστοιχο του 21. Το αγελαδινό κάτω 2,86. Το πρόβιο μείωση 3,24, το κατσικίσιο η μεγαλύτερη μείωση 8,18 και η πηγή είναι Ελγό Δήμητρα. Μας εξηγείτε σας παρακαλώ πολύ το λόγο αυτής της μείωσης? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω τι είναι η κτηνοτροφία. Πολλοί δεν ξέρουν, νομίζουν ότι εντάξει είναι κάποια πρόβατάκια, κάποια γελάδια, κάποια χοιρινά κτλ. Είμαστε 115.000 οικογένειες που ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Μικροί και μεγάλοι. Μαζί με τις οικογένειές μας είμαστε γύρω στις 400.000. Απασχολούμε 150.000 εργαζόμενους, κύρια μετανάστες, γιατί οι Έλληνες δεν έρχονται σε αυτή τη δουλειά, είναι υποτιμητικοί. Και τα λοιπά. Και οι οποίοι κυνηγιώνται τώρα και δυστυχώς ψάχνουμε, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που οι μετακινούμενοι που φεύγουν 5.000 εκμεταλλεύσεις που ανεβαίνουν στα βουνά να κάνουν καλοκαίρι, ψάχνουν να τους βρουν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και να αναγκάζονται να μειώνουν τα κοπάδια τους. Η κτηνοτροφία δίνει 1,5 εκατομμύριο τόνους γάλα, 1.600.000 αγελαδινό και εγωπρόβιο, δίνει 500.000 τόνους κρέας. Ταυτόχρονα 20.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες μεταποίησης εμπορίας μεταφορών εξαρτώνται από την παραγωγή του δικού μας. Μόνο η ΦΕΤΑ φέρνει 450 εκατομμύρια εξαγωγές στην Ελλάδα. Συνέλα. Το χρόνο μαζί με το γιαούρτι άλλα 200. Είναι ένας κύκλος τεράστιος και απασχολεί χιλιάδες εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτή η κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σπιράλ, θα τολμήσω να πω, καταστροφής. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε αύξηση
των τιμών των ζωοτροφών, οι οποίες ξεκίνησαν η αύξηση από πέρσι τέτοιο καιρό και πιο νωρίς και κλιμακώθηκε ιδιαίτερα και μετά τον πόλεμο, αύξηση που είναι 100% στις βασικές ζωοτροφές, στο καλαμπόκι, στο κρυθάρι, στο τριφύλι, δηλαδή προϊόντα που τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα ζώα μας. Μάλιστα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πήραμε και μια αύξηση μικρή στο γάλα, δηλαδή 25% περίπου μέσον όρο και στο εγωπρόβιο και στο αγελαδινό, αλλά δεν μπορεί να καλύψει αυτή την τεράστια αύξηση του κόστους που σε συνδυασμό άρα, και πρόεδρε, με επειδή δεν μπορείτε ενέργεια, να ταΐσετε τα ζώα σας, προχωράτε σε σφαγή, άρα και μείωση γάλακτος. Ακριβώς. Ακριβώς. Άλλοι συνάδελφοι σφάζουν ένα μέρος του κοπαδιού και όταν λέμε σφάζουν, πάνε παραγωγικά ζώα και αγελάδες. Γύρω στις 600 αγελάδες τη βδομάδα φεύγουν για σφαγή παραγωγικές για να μπορέσουν να κρατήσουν τα υπόλοιπα. Βέβαια, χιλιάδες εγωπρόβατα, αρκεί να σας πω, μόνο στην Καστοριά ενδεικτικά σας λέω, 11 μονάδες που φύγανε με 8.000 πρόβατα τα οδηγήσανε σφαγή. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και όσοι κρατιόμαστε τέλος πάντων και δεν προχωράμε εκεί, είναι γιατί παράγουμε οι ίδιοι ένα μέρος των τροφών με χαμηλότερο κόστος. Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας επισημάνω, κύριε Μαυραγάκη, ότι δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι, έχουμε κυνηγητό από τις τράπεζες, με εξώδικα, με διαταγές πληρωμών, με κλείσιμο λογαριασμών και τα λοιπά, με απειλές κατάσχεσης και των σπιτιών μας, και εδώ απευθύνομαι και στον Υπουργό, να ψηφίσουν το ακατάσχετο τουλάχιστον της πρώτης κατοικίας. Να έχουμε το κεφάλι μας ότι μπορούμε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε εκεί. Διαφορετικά φεύγουμε. Δεν βγαίνει μεροκάματο, πώς να σας το πω. Μπαίνουμε μέσα. Από όλα αυτά που μας περιγράφετε και με τη μείωση του γάλακτος που δείξαμε, που είδαμε, βλέπετε και μείωση στην παραγωγή φέτας, βλέπετε και μείωση στην παραγωγή γιορτιού. Βέβαια, ήδη πρέπει να σας πω ότι έχουμε και μείωση στην παραγωγή φέτας, σε μια στιγμή που στο εξωτερικό τη ζητούν. Έχουμε φτάσει 85.000 τόνους εξαγωγές να κάνουμε φέτας. Έχει μειωθεί η κατανάλωση βέβαια στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει και μια αύξηση στην τιμή και με το ζόρι που περνάει ο κόσμος οι καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε. Για να δεν πάμε πάνε, κύριε Πρόεδρε, στον Υπουργό. Να μας πει, φαντάζομαι τα ξέρετε καλύτερα από εμάς όλα αυτά. Όχι, εμείς ζητάμε, είναι... ζητάμε και να απαντήσει ο Υπουργός. Άμεσα, τώρα... Το έχουμε υποβάλει στον Υπουργό, έχουμε συζητήσει μαζί του. Ότι... Στήριξη τώρα της κτηνοτροφίας με 150 εκατομμύρια ευρώ. Όχι όμως με το 2% που ήταν τελείως ανεπαρκές επί του τζίρου του περισσινού. 200 ευρώ τη γελάδα, το έκαναν οι Ισπανοί. 20 ευρώ το εγωπρόβατο που έχει παράξει αποδεδειγμένα τον περασμένο χρόνο τουλάχιστον 5 τόνους γάλα και στα νησιά. Μάλιστα. 2,5 τόνους γιατί μαστίζεται και η Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά που παράγουν. Πάμε να μας πει, κύριε Υπουργέ, τι απαντάτε. Λοιπόν, με τον πρόεδρο έχω βρεθεί αρκετές φορές και η αλήθεια είναι ότι μου έχουν γίνει συγκροτημένες προτάσεις, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από εμάς. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι κατανοώντας πραγματικά τη δυσκολία στην κτηνοτροφία, βέβαια κρατώντας και τη σημείωση ότι όσοι κτηνοτρόφοι μπορούν και έχουν δικές τους παραγωγές, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών μπορούν και είναι, η αλήθεια είναι, πιο ανθεκτικοί απέναντι σε αυτή την κρίση. Και αυτό είναι ένα σημάδι για το πώς πρέπει θεσμικά να παρέχουμε και να τους βοηθήσουμε να παράγουν αυτοί και μέρος των ζωοτροφών τους. Αυτό θα γίνει μέσω πρόθεσμα. Υπάρχουν ήδη προγράμματα, αλλά θα γίνει πρόσθετα. Να πω το εξής. Πράγματι έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή 40 εκατομμύρια και άλλα 10 βγήκε η υπουργική απόφαση για να συμπληρωθούν άλλα 50 εκατομμύρια για τις ζωοτροφές με το 2% επί του τζίρου. Αυτός ο τρόπος είχε επιλογή νωρίτερα. Βλέπουμε και εμείς, και το είπα από την πρώτη μου εισήγηση, ότι πρέπει να είναι πιο στοχευμένη η παρέμβασή μας. Και σε αυτό μπορώ να πω το εξής. Πράγματι, θα είναι πιο στοχευμένη, θα έχει να κάνει με τα ζώα που παράγουν. Οπότε δίνω την εικόνα περίπου της στοχεύσεως. Νομίζω ο πρόεδρος συμφωνεί, καταλαβαίνει τι εννοώ. Οπότε συμφωνώ, Υπουργέ. Έτσι. Οπότε αυτό θα γίνει άμεσα, κύριε Γεωργαντά. Όπως σας είπα, στο επόμενο δεκαήμερο θα δοθούν οι ανακοινώσεις. Μάλιστα, ένα αναμονή λοιπόν. Κοιτάξτε, ό,τι κεφάλαιο ζωικό χάνεται δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αυτό το κατανοούμε απόλυτα. Μιλάτε με κάποιον, ο οποίος είπε, ο κύριος Πεβερέτος, ότι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους, εργάτες, να τους βοηθήσουν στα κοπάδια τους. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που προέρχεται από κτηνοτροφική οικογένεια και βοήθησε τον πατέρα του στο κοπάδι του μέχρι τα 22 του χρόνια.
Άρα έχετε ίδια εικόνα και εμπειρία. Την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Θα τους στηρίξουμε πραγματικά με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και οι ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι μας δόθηκε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε, είναι σημαντικό όπως αυτή μας την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ κάτι θερμά. Να πω για τον Υπουργό. Κάτι θετικό να πω για τον Υπουργό. Συμφώνησε ο Υπουργός συνάντηση που είχαμε, η συνδεδεμένη ενίσχυση ιδιαίτερα στα βοηθή να πάει σε εκείνους που παράγουν, στα ζώα που γεννιούνται εδώ στην Ελλάδα και όχι αυτά που έρχονται από το εξωτερικό, έτσι ώστε να δώσουμε μια όθηση στην αύξηση της παραγωγής βοδινού κρέατος, γιατί υποφέρουμε μόνο το 15% των αναγκών καλύπτουμε από σας ίδια παραγωγή. Σας ευχαριστούμε θερμά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Γεωργαντά, καλημέρα κύριε Πεδαλή. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.